Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Μιας και είναι και η μέρα που ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις, οφείλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που δοκιμάζονται και να τους υπενθυμίσουμε ότι η ευτυχία και η επιτυχία στην ζωή δεν εξαρτάται μόνο από αυτήν την δύσκολη δοκιμασία, αλλά θα εξαρτηθεί από πολλά περισσότερα και αυτό θα το διαπιστώσουν όλοι και όλες. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία και καλή υπομονή. Όπως γνωρίζετε, σήμερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής στις 7.30 το απόγευμα. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Κατσίγιαννης από Αθήνα, Νέα 84. Ακούσαμε πολύ πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ουσιαστικά εμείς επιζητούμε να τηρηθεί στο ακέραιο η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Τελικά αυτή η συμφωνία έχει θεσμική υπόσταση, θεσμική αξία ή απλώς ήταν ένα σήμα λόγου? Αυτή είναι μια συμφωνία, είναι ένα κοινό ανακοινωθέν στο Eurogroup. Όπως γνωρίζετε, τα κοινά ανακοινωθέντα στο Eurogroup αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών. Επομένως, αφού ήταν μια συμφωνία τέτοιου επίπεδου, είναι μια συμφωνία η οποία δεσμεύει όχι μόνο την Ελλάδα, δεσμεύει και όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης που εκπροσωπήθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών. Παρακαλώ. Στρατάκης από flash.news.gr. Τελικώς υπάρχουν 4 κόκκινες γραμμές ή 4 προαπαιτούμενα? Διότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο του Economist να μιλάει για χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, όχι μειώσεις και περικοπές σε συντάξεις μισθούς, αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους και ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων. Δηλαδή βλέπουμε 2 νέα ζητήματα να μπαίνουν και 2 να φεύγουν, όπως οι αποκρατικοποίησεις που φεύγουν και η αύξηση του ΦΠΑ. Το σχολείο σας. Σας απαντάω. Οι κόκκινες γραμμές οι οποίες μπαίνουν είναι στοιχεία άμυνας σε μια συμφωνία. Ότι δηλαδή μια συμφωνία δεν μπορεί να καταλήξει και να είναι αμοιβαία υποφελής εάν από τη δική μας την πλευρά τα θέτουμε αυτά, εάν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν τις γνωστές 4 γραμμές, κόκκινες γραμμές, τις οποίες αναφέρατε και εσείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αιτήματα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία όμως οφείλουν να είναι αιτήματα και όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Το να ζητάμε μια βιώσιμη λύση, το να υπάρχει προοπτική μιας βιώσιμης λύσης, όπως το έθεσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να υπάρχουν να λυθούν 4 σημαντικά ζητήματα, που είναι αυτά τα οποία είπατε και εσείς και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Δηλαδή, χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, να υπάρχει αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επιληθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, να μην υπάρξουν επιπλέον μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και να υπάρχει και ένα ισχυρό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Επομένως, δεν είναι υποκατάστατα γραμμές και αυτά τα 4 σημεία τα οποία ζητάμε. Ισχύουν και τα μεν και τα δε. Παρακαλώ. Καλογεροπούλου από Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, εσείς στις ενημερώσεις που μας κάνετε εκφράζετε γενικά την αισιοδοξία σας για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Την ίδια στιγμή, οι υπουργοί της κυβέρνησής σας κάνουν δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να πάνε πίσω από τις κόκκινες γραμμές, ότι εκπέμπουν ένα άλλο σήμα. Εμείς τι να πιστέψουμε, πάμε καλά ή δεν πάμε? Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν η Ελλάδα θα πληρώσει τη δόση στις 5 Ιουνίου. Να κρατάμε μία ερώτηση, γιατί είναι και λίγο περιορισμένο σήμερα ο χρόνος για ειδικούς λόγους. Θα σας απαντήσω και στις 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, και εγώ όταν δηλώνω αισιόδοξος δεν σημαίνει ότι υπονοώ ότι θα πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές, επειδή το βάλατε σε αντιδιαστολή. Επομένως, η αισιοδοξία υπάρχει, γιατί έχει γίνει πραγματική πρόοδος σε επίπεδο συζητήσεων, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όμως, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης παραμένουν τα ζητήματα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελούν πλαίσιο ή τουλάχιστον βάζουμε εμείς ως πλαίσιο για να είναι μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής. Εμείς τις κόκκινες γραμμές, να το διευκρινίσουμε, δεν τις βάζουμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, επειδή έχουμε κάποιο φετίχ με τις κόκκινες αυτές γραμμές.
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα συστατικά μία συμφωνίας, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο πρόγραμμα, στα προγράμματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με ρωτήσατε και για το αν θα πληρωθεί τον Ιούνιο η δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω κάθε φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση ευθύνη της είναι να είναι συνεπής στις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επιδειχθεί μια συνέπεια και από την πλευρά των πιστωτών και να καταλήξουμε σύντομα σε μια συμφωνία που να απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και για το αύριο αλλά και για το χρηματοδοτικό. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι πιστωτές και οι θεσμικοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε μια πρόταση take it or leave it, σε μια πρόταση δική τους και να μας πούν ότι αυτό είναι, αν θέλετε το παίρνετε, αν θέλετε δεν το παίρνετε. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κυβέρνηση και αν για το Μέγαρο Μαξίμου και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό παραμένει η απόφαση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Για το δεύτερο η απάντηση είναι προφανής. Δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Σε περίπτωση που θα τεθεί κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση ότι θα τεθεί. Δημοσιεύματα τα έχω διαβάσει, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι απτό στα χέρια μας. Νομίζω ότι είτε εμείς θέταμε ένα τέτοιο ζήτημα προς την πλευρά των πιστωτών, είτε οι πιστωτές προς εμάς με τη μορφή του τελεσιγράφου στην ουσία, αυτό είναι το take it or leave it, κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε στην επίτευξη μιας αμοιβαία υποφελούς λύσης. Γιατί τραυματίζει πρώτα απ' όλα και τον ίδιο το διάλογο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Επομένως, καλό είναι να μην μπαίνουν τελεσίγραφα και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και θα πριτανεύσουν οι φωνές οι οποίες συντείνουν σε μια αμοιβαία υποφελή λύση. Παρακαλώ. Με βάση λοιπόν αυτά τα τέσσερα παραπαιτούμενα, κύριε εκπρόσωπε, αν έρθει στο τραπέζι μια πρόταση από την πλευρά των δανειστών που κάποιο από αυτά τα τέσσερα παραπαιτούμενα δεν περιλαμβάνεται, θα επιστραφεί ως απαράδεκτη? Ευχαριστώ. Και τα τέσσερα αυτά προαπαιτούμενα, το καθένα έχει τη δική του βαρύτητα και απαντάει σε διαφορετικά ζητήματα. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα, αν δεν έμπαινε το ζήτημα το χρηματοδοτικό και έμπαιναν τα άλλα τρία, σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, μέχρι πού θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν οι σκόπελοι μπροστά του καλοκαιριού των μεγάλων λήξεων ομολόγων, γνωρίζοντας και ότι το 2015 είναι ένα από τα πιο δύσκολα έτη σε όλο το μήκος των λήξεων ομολόγων μέχρι το 2030, είναι το πιο δύσκολο έτος, πώς θα μπορούσε να δοθεί μια βιώσιμη λύση αν δεν εμπεριείχε αυτό? Ή αντίστοιχα θα μπορούσα να σας πω εάν δεν υπήρχε μια πρόταση για την πραγματική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε δει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι ένας βασικός λόγος που το χρέος δεν έχει γίνει βιώσιμο μέχρι σήμερα παρά το PSI, τα κουρέματα, τους διάφορους τρόπους και προσπάθειες αναδιάρθρωσης του χρέους είναι ότι ο παρονομαστής του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ μειωνόταν διαρκώς. Επομένως, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η πρόταση που κάνουμε για αυτά τα τέσσερα δίνει ένα συνεκτικό πλαίσιο όχι για το καλό μόνο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κρίσης της Ελλάδας και της κρίσης της Ευρωζώνης. Παρακαλώ. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Κύριε εκπρόσωπε, τελικά η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα ανασταλεί σύμφωνα με τον κύριο Ρωμανιά ή θα καταργηθεί και με νόμο, όπως τουλάχιστον μας ενημερώσατε την προηγούμενη εβδομάδα? Όποιος και αν είναι ο τρόπος, σημασία έχει ότι δεν θα ισχύσει. Τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τους συνταξιούχους, δεν τους απασχολεί η νομική μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Αν θα είναι δηλαδή μέσω της επαόριστον αναστολής, όπως είπε ο κύριος Ρωμανιάς, ή αν θα είναι μέσα από την νομοθετική κατάργησή της, τον κόσμο τον νοιάζει να μην μειωθούν οι επικουρικές του συντάξεις. Και η κυβέρνηση έχει δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια και σε όλα τα επίπεδα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μείωση των επικουρικών συντάξεων. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες στην ουσία, με απόφαση του κυρίου Στρατούλη, με σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε, δόθηκε εντολή να μην εφαρμοστεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για τον περιορισμό των δικαιούχων του ΕΚΑΣ
πράγμα που σήμαινε στην ουσία μία απώλεια στους χαμηλοσυνταξιούχους 82 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει την πολιτική μας βούληση, έτσι ώστε να απαντηθούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μεταξύ της επιστολής που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Λαγκάρντ και τελικά της πληρωμής της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι μεσολάβησε? Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν το κρύψαμε και από εδώ πέρα, από αυτό το βήμα, και εγώ προσωπικά σας το έχω πει και δεν έχουμε λόγο να το κρύψουμε, ότι επαφές γίνονται διαρκώς. Έχουν γίνει πολλές επαφές και με την κυρία Λαγκάρντ. Υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχει πάει ο κύριος Βαρουφάκης, την έχει συναντήσει προσωπικά. Αντίστοιχα σε άλλους επικεφαλείς θεσμών ή ηγέτες χωρών έχουν γίνει επαφές όλων αυτού του τύπου. Επομένως, δεν κάνουμε εμείς διαπραγμάτευση με κλειστά χαρτιά. Δεν το αρνούμαστε. Το τι μεσολάβησε είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι γνωστό και δημοσιογραφικά. Υπήρχαν αυτού τύπου οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις και υπήρξε και η πρόταση και η απόφαση μάλλον από την πλευρά και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ελληνικής κυβέρνησης να χρησιμοποιηθούν χρήματα, αυτά τα χρήματα από το λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που ήταν αποτιμημένα σε SDR, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και να δοθούν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα ώστε να πληρωθεί αυτό το... Όταν έφευγε η επιστολή από την Αθήνα, ήταν σε γνώση ότι υπήρχαν αυτά τα χρήματα? Υπήρχε ενημέρωση και απαντάω κατ' εξαίρεση σε δεύτερη ερώτηση. Ήταν σε γνώση, είχε ενημερωθεί ο κύριος Βαρουφάκης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν είχε επισκεφθεί και την κυρία Λαγκάρντ, του είχε υποθεί ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, ήταν εν γνώση της κυβέρνησης και προφανώς, αλλά χρειαζόταν ταυτόχρονα και άδεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν. Άρα διαψεύδεται τον κύριο Στουρνάρα ότι εκείνος βρήκε αυτό το λογαριασμό? Ο κύριος Στουρνάρας το έθεσε αυτό το θέμα. Ήταν εν γνώση της κυβέρνησης, γιατί είχε ενημερωθεί ο κύριος Βαρουφάκης από την κυρία Λαγκάρντ. Δεν διαψεύδω τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι υπάρχει και αυτός ο λογαριασμός. Ήταν στη γνώση της κυβέρνησης. Χρειαζόταν όμως και η άδεια και του κυρίου Στουρνάρα αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το δημοψήφισμα, επειδή και χτες είχαμε κάποιες τοποθετήσεις και από τον κύριο Φίλη και από τον κύριο Κορονάκη. Πρώτον, αν άλλαξε κάτι σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης, και δεύτερον, αν σε περίπτωση ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος, ήθελα να μου πείτε αν η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί, θα πάρει θέση, ποια είναι η θέση της? Σας έχω δώσει αυτή την απάντηση, νομίζω ότι με έχετε βαρεθεί ενδεχομένως. Να σας δίνω, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει briefing που δεν έχω απαντήσει με τον ίδιο μονότονο τρόπο στο ζήτημα του δημοψηφίσματος. Επομένως, θα μείνω σε αυτά που σας έχω πει. Και επειδή το δεύτερο ερώτημα είναι στην ουσία μια υποθετική ερώτηση, θα προτιμούσα να μην την απαντήσω, αν και τουλάχιστον μέσα μου γνωρίζω την απάντηση, αλλά δεν θέλω να απαντάω σε υποθετικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Τις τελευταίες μέρες, κύριε εκπρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα. Αποκαλύπτεται και από το πρώτο θέμα ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι σύμβουλος σε εταιρεία της Σιγκαμπούρης που ασχολείται με το bitcoin και ο ίδιος εμφανίζεται μάλιστα σε βίντεο να προπαγανδίζει πέρ αυτού του νομίσματος εντός εισαγωγικών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν όλη αυτή η δραστηριότητα συνάδει με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών της χώρας, αν αυτή η δραστηριότητα έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση και αν ο κ. Βαρουφάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Της εμπιστοσύνης, όχι της εκτίμησης. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας απαντάω στο τελευταίο ερώτημα πολύ γρήγορα. Προφανώς και ο κ. Βαρουφάκης την χάνει της εμπιστοσύνης και του Πρωθυπουργού και συνολικά της κυβέρνησης. Έχει απαντήσει, γνωρίζετε κι εσείς προφανώς, στο δημοσίευμα του πρώτου θέματος και, αν δεν κάνω λάθος, και πριν από λίγο έστειλε και δεύτερη απάντηση στο πρώτο θέμα, όπου αυτό που απαντάει στην ουσία μπορεί ο καθένας να δει, και παραπέμπω στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικού, των Υπουργών Οικονομικών, ότι αυτό αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες που έδωσε μέχρι τον Δεκέμβρη του 2014, πολύ πριν δηλαδή τις εκλογές. Νομίζω, αν δείτε όλους τους Υπουργούς Οικονομικών τι έχουν κάνει κατά το παρελθόν, την σταδιοδρομία τους, την προϋπηρεσία τους, θα δείτε ότι ο καθένας και κάθε μία έχουν
και τη δική τους ιστορία και προφανώς αυτό δεν αποβαίνει σε τίποτα εις βάρος της δουλειάς του, εις βάρος της εμπιστοσύνης και εις βάρος του κύρους που απαιτεί η θέση αυτή του Υπουργού Οικονομικών για να επιτελέσει το έργο του, επομένως δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Παρακαλώ. Παπαδημητρίου από Αυγή. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς θα έβλεπε στη συγκεκριμένη συγκυρία η κυβέρνηση μία συνάντηση πολιτικών αρχηγών και αν είναι στις επιδιώξεις της εν ώψη της Συνόδου στη Ρήγα μία επανάληψη αυτού που είχαμε ως συνάντηση, επταμερή συνάντηση του κυρίου Τσίπρα Λεβή με άλλους ηγέτες. Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός έχει και έχει δηλώσει αλλά και στην πράξη έχει αποδείξει ότι αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα του κατατεθεί στο γραφείο του για συνάντηση με οποιονδήποτε αρχηγό κόμματος. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Έχει συναντήσει δύο φορές τον κύριο Θεοδωράκη, μία φορά τον κύριο Βενιζέλο. Έχει συναντήσει και τον κύριο Κουβέλη, ως απερχόμενο τέλος πάντων πρόεδρο της Δημάρα. Έχει συναντήσει τον κύριο Παπανδρέου. Δεν έχει απολύτως κανένα ζήτημα όταν τεθεί κάποιο αίτημα από οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό να τον δει και να τον ενημερώσει. Επιπλέον θα μπορούσα να σας πω ότι έχει επανενεργοποιήσει και την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έτσι ώστε να απαντάει και στα ερωτήματα που τίθενται και από τους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν είναι στη σκέψη μας αυτή τη στιγμή κάποιο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Και στο δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε, και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, όπως και σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, πάντοτε στο περιθώριο υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις δημιουργικές ως επιτοπλίστων. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα γίνει και στη Ρήγα. Παρακαλώ. Στην περίπτωση που οδηγηθούμε τελικά σε συμφωνία, την οποία η κυβέρνηση θα κρίνει αμοιβαία υποφελή, θέλω να σας ρωτήσω αν απαιτείτε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να υπερψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, αν δηλαδή χρειάζεται να υπερψηφιστεί από τα δύο κόμματα που μετέχουν στην κυβέρνηση, και αν αυτό δεν γίνει, περάσει η συμφωνία με στήριξη και άλλων κομμάτων. Αν όμως υπάρξουν κυβερνητικοί βουλευτές που δεν την υπερψηφίσουν, ανοίγεται το ενδεχόμενο εκλογών ή προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Όταν έρθει η αμοιβαία υποφελή συμφωνία, όπως είπατε και εσείς, στη Βουλή, να είστε σίγουρος ότι θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν θα αφήνουν περιθώριο στα μέλη της κοινοβουλευτικής των κοινοβουλευτικών ομάδων των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να μην την ψηφίσουν, γιατί θα κινείται μέσα στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχουν λάβει. Για να αποδεχτεί ο Πρωθυπουργός μια τέτοια συμφωνία και να προωθηθεί αυτή η συμφωνία στη Βουλή, θα σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία θα έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται από το πλαίσιο της λαϊκής εντολής. Παρακαλώ. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης να προτείνει στις ΗΠΑ την ίδρυση νατοικής βάσης σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Και κατά δεύτερον, αφού μιλάμε για νατοική βάση, γιατί η πρόταση πρόκειται να απευθυνθεί προς τις ΗΠΑ και όχι προς την έδρα της Συμμαχίας. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Μιλιώνης Γιώργος από το Αθηναϊκό Πρακτόριο. Επ' αυτού, επειδή υπήρξαν χθες δύο διαφοροποιήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κορονάκη και του κυρίου Μπουρνούς, από την πρόταση του κυρίου Καμένου. Συμπληρωματικά θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ. Είναι μια σκέψη, μια πρόταση του κυρίου Καμένου, η οποία έχει κατατεθεί αυτή η σκέψη και στον Πρωθυπουργό και δεν έχει τεθεί επίσημα προς το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να υλοποιηθεί και να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η σκέψη σε αυτό το επίπεδο. Η σκέψη αυτή στην ουσία δεν μιλάει για μια νέα βάση αεροπορική, μιλάει για μεταφορά μιας σχεδιαζόμενης βάσης από την Κρήτη σε κάποιο, από το Τιμπάκι συγκεκριμένα, σε κάποιο νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή η σκέψη υπάρχει, θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα και αντιστοίχως θα πράξουμε και θα κατατεθούν και οι προτάσεις στα αρμόδια όργανα του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τη συμφωνία. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα έρθει αυτή η συμφωνία? Ισχύει αυτό που είχε πει ο κύριος Βραγασάκης
στην κοινή συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδος ότι στις 19 του μήνα αναμένουμε αυτή τη συμφωνία και ίσως στη συνέχεια να έχουμε τις εξελίξεις και στη Σύνοδο Κορυφής και σε ενδεχόμενο έκτακτο Eurogroup. Ο κύριος Δραγασάκης είχε πει ότι εκτιμά ότι μέχρι τις 19 στην ουσία θα έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά, η δουλειά των τεχνικών κλιμακίων για την σύναψη μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Και μετά ότι επειδή ακολουθούσε και ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ρήγας, όπου στο περιθώριο μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες συνομιλίες και ενδεχομένως κάποια στιγμή πριν το τέλος Μαΐου να γίνει κάποιο έκτακτο Eurogroup, εάν έχει προκύψει μια όρημη κατάσταση στο πλαίσιο της σύναψης αυτής της συμφωνίας. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα χρονοδιάγραμμα είναι αυτό το οποίο λαμβάνει τον Μάιο ως το μήνα, μέχρι το τέλος πάντων του Μαΐου, για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Παρακαλώ. Λιάννα Σπυροπούλα από την εφημερίδα Bild. Όλοι ξέρουν ότι πλέον δεν υπάρχουν χρήματα. Ή τουλάχιστον έτσι αποδείχθηκε και από την επιστολή προς τις πρεσβείες. Ήταν μάλλον το τελευταίο χαρτί. Στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθούν συντάξεις και μισθοί. Από την ΠΝΠ έχουν μαζευτεί 650 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τα υπόλοιπα τα έχετε. Αυτό που είπατε για την επιστολή στις πρεσβείες, αν μου επιτρέπετε, να σας πω ότι είναι μια πάγια τακτική η οποία γίνονταν από όλες τις κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ανά τρίμηνο, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ τουλάχιστον από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανά τρίμηνο, τα χρηματικά διαθέσιμα των πρεσβειών κατατίθενταν σε λογαριασμούς του δημοσίου. Επομένως, δεν ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το οποίο συνέβη. Και να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας, γιατί φαντάζομαι το άλλο είναι το κρίσιμο. Να σας πω αυτό που λέω και τις άλλες φορές. 25 Φλεβάρι, μείον 450 εκατομμύρια ευρώ η πρόβλεψη από το Γενικό Λογιστήριο, κάτι το οποίο το παραδέχθηκε ο κύριος Ταϊκούρας. Ο κύριος Χαρδούβελης, σε συνέντευξή του τελευταία τηλεοπτική, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν στην κυρία Τσαπανίδου στο Σταρ, είχε πει ότι γνωρίζουμε, ήταν Μάρτιος τότε, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζουμε ότι ο Μάρτης έχει ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 4,5 δις. Ότι ήταν μήνας ολοκόκκινος. Με τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και αποπληρώνουμε, με πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το κρύβουμε, τις υποχρεώσεις μας μέχρι σήμερα. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και το έχουμε καταστήσει σαφές και η επιστολή, αν θέλετε, αυτό αποδεικνύει, ότι το έχουμε καταστήσει σαφές. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση με κλειστά χαρτιά, ούτε να μπλοφάρουμε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που δεν τα κρύβουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία άμεσα, γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και μέχρι τέλος Μάη, έτσι ώστε να επιληθούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα της ρευστότητας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, στον εικόνα μου, στον Πρωθυπουργό, στα τέσσερα. Να λέμε, συγγνώμη, θα γίνω λίγο κουραστικό στο όνομα και για τα πρακτικά, για να καταγράφω. Ναι. Παναγής Γαλιατζάτος, Real FM. Στον εικόνα μου, στον Πρωθυπουργό, στα τέσσερα σημεία που κατέθεσε, μίλησε για 2 χρόνια μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, διαπραγματευόμαστε ένα πρωτογενές πλεόνασμα για το 2015 που θα είναι γύρω στο 1-1,5%. Μιλάμε για την ίδια τάξη μεγέθους και στο 2016. Και αν αυτό ισχύει, στο τρέχον πρόγραμμα δημιουργείται ένα κενό τουλάχιστον της τάξης των 6 δις. Αυτό πώς σκέφτεστε ότι μπορείτε να το καλύψετε? Σωστό το ερώτημά σας. Το χρηματοδοτικό κενό, μάλλον το δημοσιονομικό κενό, η μείωση μάλλον των πρωτογενών πλεονασμάτων, σημαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον ζητήματα στο χρηματοδοτικό πρόβλημα. Το ζήτημα, γι' αυτό άλλωστε και ένα από αυτά τα 4 ζητήματα που έβαλε και στον Economist, βάζει και το ζήτημα, είναι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους ή το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και το οποίο είναι που πρέπει να επιληθεί σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας και με τους θεσμούς, αλλά προφανώς και με τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, Ζορμπά από Capital Κεφάλαιο. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω λίγο στην ερώτηση του συναδέλφου για το χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν έχω καταλάβει εντελώς αν ισχύει τελικώς το ορόσημο το χρονικό που είχε θέσει ο κ. Δραγασάκης μιλώντας για ολοκλήρωση σε μια πρώτη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο στις 19 Μαΐου ή όχι. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στις τεχνικές διαπραγματεύσεις? Έχει υπάρξει κάποιο φρένο
από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά ενδεχομένως για να βγει μπροστά η πολιτική διαπραγμάτευση. Θα σταλεί νέα λίστα με μέτρα από πλευράς Ελλάδος προς τους θεσμούς. Δεν έχει υπάρξει κάποιο φρένο. Η διαπραγμάτευση στο επίπεδο του Brussels Group συνεχίζεται σε επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας και τηλεκόνφερενς. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή αυτή η συζήτηση και αυτή η διαβούλευση. Παράλληλα γίνονται και μελέτες σε διάφορα επίπεδα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Brussels Group από την ελληνική, και από την ελληνική πλευρά, αλλά ενδεχομένως και από την πλευρά των θεσμών. Υπάρχει επομένως επικοινωνία και σε επόμενες μέρες, δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένη μέρα και γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά και δεν θέλω να κάνω και εκτιμήσεις, αλλά μέχρι τη Ρήγα τουλάχιστον πιστεύω ότι θα υπάρχει μία ή δύο διαζώσεις, συναντήσεις στο επίπεδο των Βρυξελών. Παρακαλώ. Κοβέως από το Βήμα. Λαμβάνω ως δεδομένο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από προηγούμενη απάντησή σας, ότι οι δανειακές ανάγκες Ιουλίου-Αυγούστου, με τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι μη εξυπηρετήσιμες. Οπότε θέλετε μία συζήτηση και επ' αυτών, εν ώψη της συμφωνίας για την οποία συζητούμε. Και συμπληρωματικά έχει άμεση σχέση η ερώτηση. Εφόσον όλα αυτά τα δεδομένα ήταν γνωστά ακόμα και προτού προκηρυχθούν οι εκλογές, γιατί έπρεπε να περάσουν 4 μήνες μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Ευχαριστώ. Δεν έχουν περάσει 4 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το ζήτημα το χρηματοδοτικό μπαίνει, αν θέλετε, σε όλες τις επαφές που κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, στα αντίστοιχα επίπεδα όπου γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν θυμηθήκαμε τώρα, επειδή καλοκαίριασε και θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι έρχεται Ιούλιος και ο Αύγουστος και τι άλλο έχουμε να κάνουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Έρχονται και δύο πολύ μεγάλα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ξαφνικά αγχωθήκαμε. Έχουν τεθεί λοιπόν αυτά τα ζητήματα. Είναι εν γνώση και των θεσμών και των εταίρων και προφανώς της ελληνικής κυβέρνησης ότι είναι πολύ υψηλά τα ομόλογα τα οποία λήγουν τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι μεγάλη χρηματοδοτική πίεση. Επομένως, έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα όχι τώρα πρώτη φορά, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό και αρκετούς μήνες το ζήτημα της ρευστότητας επ' αυτού. Μισό λεπτό. Και κάντε μαζί, κάντε και εσείς στο καπάκι την ερώτηση για να απαντήσω μαζί. Τα στοιχεία της οικονομίας, τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας ήταν γνωστά εκ των προτέρων. Αυτό εννοώ. Ισχύει. Και το μόνο που έχει αλλάξει είναι επιταχύρω λόγω της καθυστέρησης. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Ναι, ισχύει. Και σας απαντάω ότι ήταν όντως γνωστά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε ματώσει και ως ελληνική οικονομία για να αποπληρώσουμε και να είμαστε συνεπείς. Όπως ξέρετε πολύ καλά, για να λυθεί αυτό το ζήτημα το χρηματοδοτικό χρειάζεται συμφωνία δύο μέρων. Δεν χρειάζεται μόνο να το ζητάμε, χρειάζεται και κάποιος να συμφωνήσει μαζί μας έτσι ώστε να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Επομένως, αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Από την αρχή το έχει θέσει και συνεχίζει και το θέτει στο επόμενο χρονικό διάστημα επ' αυτού, είπατε. Ναι, Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό και χρηματιστηριακό κανάλι SBC. Είναι δεδομένο, όσοι διαβάζουν τους αριθμούς, ότι η χώρα θα έχει τουλάχιστον χρηματοδοτικές ανάγκες τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης. Αυτό θα απαιτήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις επικινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Έχει γνώση η κυβέρνηση, έχει συζητήσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πάνω σε αυτό, εφόσον χρειαστεί διάσωση των τραπεζών με βάση τον νέο κανονισμό, απειλούνται οι καταθέσεις, θα υπάρξει και συνεισφορά των καταθετών? Ευχαριστώ. Δεν θα υπάρξει λύση τύπου Κύπρου. Δεν υπάρχει μάλλον και δεν θα υπάρξει η εναλλακτική του bail-in στις καταθέσεις. Και αυτό που θέλω να σας επαναλάβω, έχω απαντήσει ξανά από το ίδιο βήμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Το ζήτημα το χρηματοδοτικό είναι ζήτημα να δούμε πώς θα επιληθεί και θα το δούμε από κοινού με τους εταίρους. Απλά να σας πω ότι έχουμε χρόνο στην ουσία για μισό λεπτάκι. Για δύο ακόμα ερωτήσεις. Επομένως, όχι έτσι, δεν θα την κάνετε έτσι την ερώτηση. Παρακαλώ. Κώστας Πασαγκυριάκος από Ριζοσπάστη. Θέλω να επανέλθω λίγο στο ζήτημα του ασφαλιστικού. Ο κύριος Ρωμανιάς δήλωσε ότι η κυβέρνηση συζητά την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για όλους, ακόμα και για αυτούς που έχουν θεμελιώσει πριν από 31/12/2012, και η κυβέρνηση βάζει σαν όρο αυτό να ισχύσει από 1/1/2026.
Όπως επίσης ότι υπάρχει συζήτηση και για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για αναστολή, με την προϋπόθεση το πρωτογενές πλεώνασμα να είναι στο 2%. Ερώτηση. Όντως συζητάει η κυβέρνηση αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε ό,τι αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, το 2% πρωτογενές πλεώνασμα, αν δεν επιβληθούν νέοι φόροι και αν δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα που θα βαρύνουν το λαό, πώς θα επιτευχθεί? Ευχαριστώ. Δεν συναρτάται η ρήτρα, η αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος με το πρωτογενές πλεώνασμα σε καμία περίπτωση από την ελληνική κυβέρνηση και δεν συζητάει η ελληνική κυβέρνηση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Παρακαλώ. Μαλτέζω. Θα απαντάω εγώ πολύ γρήγορα για να σας δώσω τη δυνατότητα να κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Μαλτέζω από το Reuters, επειδή έχετε ήδη μιλήσει για τις εξωτερικές υποχρεώσεις, μια διευκρίνηση. Η Ελλάδα θα μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις το τέλος του μήνα κανονικά? Ναι. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου από τη Real News. Τι άλλαξε από τις, από πριν από 10 μέρες που εδώ μας λέγατε ότι το χρέος δεν έμπαινε στη συζήτηση από εμάς και εν είδη ανταλλάγματος και τώρα μπαίνει μέσα στη συζήτηση για μια συνολική συμφωνία και αν τελικά αυτή κλείσει, με ποιο τρόπο θα έρθει στη Βουλή? Θα έρθει ως ένας νόμος και ένα άρθρο ή ως ένα πολυνομοσχέδιο? Όχι, νομίζω υπάρχουν κακές εμπειρίες και κακές αναμνήσεις από το ένα νόμο, ένα άρθρο, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα αναμνήσεων, είναι και ζήτημα στοιχειώδους κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να μην προκρίνεται αυτός ο τρόπος για να μπορέσεις να εφαρμόσεις μια άτυπη αλλά πολύ σκληρή κομματική πειθαρχία. Το ζήτημα του χρέους πάντοτε ήταν στο τραπέζι, επομένως δεν τέθηκε τώρα για πρώτη φορά. Από το πρώτο Eurogroup στην ουσία θα μπορούσα να σας πω που συμμετείχε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ή μάλιστα από την πρώτη επίσκεψη του κυρίου Ντάιζελμπλουμ την πρώτη εβδομάδα της ελληνικής κυβέρνησης στην Αθήνα έχει τεθεί το ζήτημα του χρέους. Επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι. Τελευταίες δύο ερωτήσεις. Πολύ γρήγορα θα σας απαντήσω. Έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει προκύψει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου. Έχουν βγάλει μία απόφαση στις 11 Μαρτίου του 2015 για να πληρώνεται και με άλλο νόμισμα. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι απλή. Τι θα γίνει με τους Δήμους, οι οποίοι προχωρούν σε αποφάσεις και με άλλο νόμισμα ελληνικό, επίσημο, θα σας τα δώσω αυτά τα στοιχεία, και πώς εσείς θα το αντιμετωπίσετε σαν κυβέρνηση από τη στιγμή που σκάβουν το λάκκο της κυβέρνησης? Αυτό... να σας απαντήσω πολύ, να μην χάνουμε χρόνο. Όχι, είναι σαφής η ερώτηση. Είναι σαφής. Δεν υπάρχει νόμισμα να πάψει και με το θέμα της Κρήτης, γιατί δεν υπάρχει ούτε λοιπόν να φύγουμε από την Ελλάδα, ούτε όχι. Αυτό είναι σχρό. Και σας απαντάω αμέσως, δεν υπάρχει κανένα θέμα και ψυχραιμία, ότι προφανώς δεν η ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι ζήτημα των Δήμων, είναι ευθύνη των Δήμων και τη συνολική ευθύνη για τέτοιου τύπου κείμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή αυτού του τύπου οι ρήτρες αν θέλετε, είναι ζήτημα να τα απαντήσουν ήδη οι Δήμοι που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις. Μία και τέλος. Ναι. Κύριε εκπρόσωπε, Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Πολύ γρήγορα τις ερωτήσεις, ναι, γιατί έχει σκεφτεί θέμα η ελληνική κυβέρνηση με δεδομένο το γεγονός ότι εγγυητής της δανειοδότησης της χώρας είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Λέω, επειδή έχουμε δει πολλά αυτούς τους 4 μήνες, ως πλάνο B ή Β ή πείτε το όπως θέλετε, έχει σκεφτεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής και να αφήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρώσει, ας πούμε, τη δόση του δούνου του? Δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις για τέτοιου συγκεκριμένες σκέψεις για το ζήτημα της αποπληρωμής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Έφη Μπαρμπάτση από τον Αλφα. Το δίλημα συμφωνία ή στάση πληρωμών παραμένει? Για μας δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Η ελληνική κυβέρνηση κινείται έτσι ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία υποφελής συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε για την συντομότερη σήμερα ενημέρωση. Θα επανέλθουμε.